Η οπερέτα είναι ένα από τα υποείδη του μουσικού θεάτρου, το οποίο άνθησε κατά κύριο λόγο στο 19ο και τον 20ο αιώνα. Είναι ένα είδος το οποίο κατά στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι κωμικό, είναι βέβαια μουσικό, δηλαδή έχει τραγούδι, αλλά έχει και πρόζα. Όπως ξέρετε, στην όπερα υπάρχει, στην παλιότερη όπερα, ας πούμε, μέχρι και τον 18ο αιώνα, υπάρχει αυτό που λέμε η εναλλαγή άριας και ρετσιτατίβο, δηλαδή τραγουδιού και μουσικής απαγγελίας. Αυτό στον 19ο αιώνα εξελίχθηκε σε δύο παρακλάδια, ας το πούμε. Το ένα παρακλάδι, το πιο κωμικό, το πιο ελαφρύ, έγινε η οπερέτα και διάφορα άλλα αντίστοιχα είδη, όπου το ρετσιτατίβο μετατράπηκε σε πρόζα. Και η σοβαρότερη, ας πούμε, όπερα άρχισε να είναι αποκλειστικά μουσική, δηλαδή να έχει μόνο τραγούδι και μουσική συνοδεία από την ορχήστρα. Κοιτάξτε, η οπερέτα και η επιθεώρηση ήταν στην εποχή του Μεσοπολέμου αδελφά είδη. Ήταν στην ουσία πολύ κοντά και υπηρετούνταν από τους ίδιους ανθρώπους. Και σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι φυσικά το μουσικό θέατρο είναι ένα είδος το οποίο όχι μόνο μπορεί, αλλά και το κάνει. Είναι ένα είδος που επιθεωρεί τα πολιτικά, ας πούμε, πράγματα κτλ. Το ζήτημα είναι πόσο καλά το κάνει και πόσο καλέσθητα. Ο Σακελαρίδης, για παράδειγμα, στην εποχή του μπορούσε να το κάνει με έναν τρόπο μουσικά πολύ ενδιαφέροντα και ταυτόχρονα πολύ σύγχρονό του. Σήμερα δεν βλέπω να υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, συνθετών και συγγραφέων οι οποίοι να κάνουν μια δουλειά απολύτως καλλιτεχνικά ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα και πολιτικά, ας το πούμε, διεισδυτική. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά φυσικά και μπορεί να γίνει. Ο μικροαστικός γάμος και η μικροαστική κηδεία είναι και τα δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα ήθελα, από μικρός ήθελα να γίνω σκηνοθέτης κηδιών, για να πω την αλήθεια. Ήταν ένα από τα παιδικά μου όνειρα. Κάποτε ελπίζω να μπορέσω να το κάνω αυτό, έτσι, να διοργανώσω μια μεγάλη τελετή, ας πούμε, για το θάνατο κάποιου. Ελπίζω όχι του εαυτού μου. Αλλά τόσο ο μικροαστικός γάμος, όσο και η μικροαστική κηδεία, όπως και όλα τα μικροαστικά τελετουργικά, για μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που υπάρχουν αισθητικές, αυτόματα δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό στοιχείο. Είναι υποκειμενικό. Έχει να κάνει με συγκεκριμένες επιλογές που σε βρίσκουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή, ανάλογα με αυτό που θες να πεις. Πολλές αισθητικές και του κοινού και των παραστάσεων και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το να φτιάχνει και να χαλάει η τέχνη και η αισθητική, νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με το τι είναι καλή τέχνη, τι είναι καλή αισθητική, τι είναι κακή τέχνη, τι είναι κακή αισθητική. Τα οποία ως κανόνες είναι αρκετά επικίνδυνα παιχνίδια. Σίγουρα μπορεί να αλλάζει η αισθητική, οι αισθητικές που λέγαμε πριν, σε περιόδους κρίσης. Η κρίση επηρεάζει τον τρόπο πολλές φορές. Από τη στιγμή που επηρεάζει τον τρόπο, εκ των πραγμάτων επηρεάζει και την εικόνα. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι αλλάζει. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο ότι μπορούμε να το αξιολογήσουμε ποιοτικά, αν γίνεται καλύτερη ή χειρότερη. Και εγώ και ο Χαραλάμπος ο Γοδιός με τις όπερες των Ζητιάνων, προφανώς και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Σκοπός μας δεν είναι να είμαστε αντισυμβατικοί. Αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός που μας φοριέται. Εμάς η ανάγκη μας είναι να κάνουμε αυτό που αγαπάμε με έναν τρόπο που να μπορούμε να το κάνουμε, να μπορεί να γίνει, αν θέλετε έξω, επειδή μιλάμε για μουσικό θέατρο, έξω από θεσμικούς παράγοντες, όχι γιατί έχουμε απαραίτητος θέμα με αυτό. Έχουμε κάνει και φεστιβάλ ούτως ή άλλως, τώρα είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, το οποίο ευχαριστούμε για τη φιλοξενία του και την εμπιστοσύνη του. Αλλά γιατί μας νοιάζει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μουσικό θέατρο τελικά εμπλέκοντας τον εθελοντισμό, τους ερασιτέχνες με την έννοια του όρου όπως αυτοί
άνθησε στις αρχές του 20ου αιώνα και τελικά με χαμηλότερα μπάτζετ. Αυτό που δεν δεχόμαστε είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις όπερα ή οπερέτα που κάνουμε εδώ, αν δεν έχεις πάρα πολλά λεφτά. Η κόρη της καταιγίδος θα μπορούσε να είναι πολύ πιο pop. Το cult είναι κάτι που φαίνεται στη συνέχεια. Και δεν ξέρω καν αν είναι πραγματικά pop. Προσπαθεί να είναι μια αναφορά στην νεοελληνική αισθητική, όπως αυτή εκφράζεται σε όλο το μεγαλείο, στους γάμους. Όλοι έχουμε πάει σε αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι τα στοιχεία ή τα αισθητικά στοιχεία του pop ή του kitsch, γιατί αυτό είναι μια λέξη που θα μπορούσε να συνδεθεί επίσης με την καταιγίδα, είναι πολύ χρήσιμα αισθητικά και σκηνικά εργαλεία, ακριβώς γιατί είναι παγιωμένες φόρμες που μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνει κατανοητή μια στόχευση, ένα νόημα, πολύ άμεσα, χωρίς πολλές εξηγήσεις. Και συνήθως προσφέρουν και χαμόγελο. Νομίζω ότι όποιος έρθει στην κόρη της καταιγίδος, στην παράσταση, θα δει κάτι στην πραγματικότητα αρκετά οικείο. Ένα νεοελληνικό γάμο. Δεν θα έχει από αυτήν την άποψη να αντιμετωπίσει καμιά μεγάλη έκπληξη. Υποθέτω η έκπληξη είναι ότι δεν συνηθίζεται να μεταφέρουμε το περιβάλλον ενός νεοελληνικού γάμου στη σκηνή. Το ενδιαφέρον για μας είναι αυτός ο συνδυασμός.